Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Ορεστιάδας. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις σε τίτλους. Την προσοχή των εκτροφέων πτηνών, των καταναλωτών και των κυνηγών εφιστά η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης λόγω κρουσμάτων γρίπης των πτηνών στη γειτονική Βουλγαρία. Ποια μέτρα οφείλουν να παίρνουν? Έχουν μειώσει οι καταναλωτές τις επισκέψεις στα σούπερ μάρκετ λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης. Σε τι δίνουν προτεραιότητα? Συνεχίζονται οι εθελοντικές δράσεις του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ορεστιάδας. Να έρθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Η οικονομική κρίση έχει αλλάξει τις συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών, καθώς οι ανάγκες είναι πολλές. Έτσι, οι επισκέψεις για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, αν και δεν έχουν μειωθεί αισθητά, γίνονται με μικρότερα καλάθια. Οι καταναλωτές ψάχνουν κυρίως τις προσφορές και τις προσαρμόζουν στις οικονομικές τους δυνατότητες, προσπαθώντας να μην λείψουν τα βασικά από το οικογενειακό τραπέζι. Μπορεί να μην μειώθηκαν οι επισκέψεις των καταναλωτών στο σούπερ μάρκετ, περιορίστηκαν όμως αισθητά οι αγορές λόγω της οικονομικής ύφεσης και των πολλών υποχρεώσεων. Μπορεί και 200 ευρώ τώρα, τι να σας πω. Μία, δύο. Πόσα διαθέτετε? Πόσα έχω? Πόσες φορές το μήνα? 10 ή γύρω στα 300 ευρώ. Μέρα παραμέρα σχεδόν πηγαίνουμε σούπερ μάρκετ. Πολύ συχνά. Πολύ συχνά, ναι. Ένα λόγος, 20 ευρώ τη φορά, περίπου. Έχετε υπολογίσει πόσο σας βγαίνουν το μήνα? Όχι, δυστυχώς. Δεν έχω υπολογίσει. Με τα παιδιά είναι πολύ συχνή, πολλές φορές που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, οπότε δεν έχω υπολογίσει συγκεντρωτικά πόσο είναι. Πιστεύω είναι αρκετά όμως. Ναι, πιστεύω ότι είναι αρκετά αυτά που δίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Δεν πηγαίνω καμιά φορά, η γυναίκα πηγαίνει. Κάθε μέρα. Πόσα διαθέτετε? Κάτω από 20 ευρώ ποτέ δεν πληρώνω. Μια φορά. Δεν έχουμε χρήμα, πώς θα πάμε? Πλαστό χρήμα δεν υπάρχει. Έχουμε κανένα κουσάρκο, παίρνουμε, δίνουμε την εβδομάδα μια φορά. Και πιο περισσότερο παίρνουμε όσπρια. Κρέας έχουμε να φάμε πάνω από 2-3 μήνες. Κρέας δηλαδή που λέμε. Που λένε μερικοί κρεατάκι, μουσχαράκι. Κάνουμε πατάτες μπλουμ. Με χωρίς κρέας μέσα. Μπλουμ, ζουμάκι, βοτάμε την μπουκούλα μας και μια χαρά είναι. Οι καταναλωτικές συνήθειες έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε οικογένειας με περικοπές στις ποσότητες των αγαθών. Κάθε χρόνο όλο και λιγότερα, ναι, βέβαια. Τα περιορίζουμε κάθε χρόνο, όσο δηλαδή περιορίζονται τα έσοδα, περιορίζονται και τα έξοδα. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Στα πολύ τους απαραίτητα. Ναι, κατά πολύ. Εννοείται, όπως όλος ο κόσμος. Οπωσδήποτε τα έχουμε περιορίσει, γιατί γράφουμε όσο χαρτάκι. Ένα και ένα. Όχι κάποτε που ήταν λίγο, ένα ήταν να πάρουμε και έπαιρναμε δύο και τρία. Όχι. Περιορισμένα και πολύ. Όχι λίγο. Πολύ, πολύ. Πάρα πολύ. Με αφορμή τα κρούσματα γρίπης των πτηνών στη γειτονική Βουλγαρία, καθησυχαστικός προς τους καταναλωτές είναι ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας Κωνσταντίνος Δαδούσης. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα ενδεικνύωμενα μέτρα προστασίας στην εκτροφή, διακίνηση και διατήρηση των πουλερικών. Σε κάθε διαφορετική περίπτωση πρέπει να ενημερώνουν οι εμπλεκόμενοι την κτηνιατρική υπηρεσία της περιοχής τους. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από τα κρούσματα γρίπης των πτηνών που παρατηρήθηκαν στο Χάσκοβο της Βουλγαρίας, διαβεβαίωσε ο κ. Δαδούσης, εφόσον λαμβάνονται μέτρα προστασίας τόσο από τις εκτροφείς πτηνών όσο και από αυτούς που διακινούν πουλερικά. Θα πρέπει να μάθουμε πλέον να ζούμε με ορισμένες ασθένειες οι οποίες κατά καιρούς εμφανίζονται. Ξέρετε πολύ καλά ότι η γρίπη των πτηνών δεν είναι ένα τωρινό φαινόμενο. Μας απασχόλησε εδώ και χρόνια. Όχι μόνο εμάς, όλες τις ευρωπαϊκές χώρες τις απασχολεί, αλλά και εμάς μας απασχόλησε, γιατί είχαμε κρούσματα, αν θυμάστε, του χειμώνα σε κύκλους κλπ. Έτσι, κατά συνέπεια δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Οι κάτοικοι της περιοχής του Βορείου Τμήματος του Νομού Εύρου, που ταξιδεύουν συχνά στη Βουλγαρία, πρέπει να γνωρίζουν ότι απαγορεύεται η μεταφορά πτηνών, αυγών και κρέατος πουλερικών από περιοχές που ισχύουν περιοριστικά μέτρα λόγω κρουσμάτων γρίπης, όπως είναι το Χάσκοβο. Οι εισαγωγές, ας πούμε, πτηνών από την Βουλγαρία διέπονται από ορισμένους κανόνες, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν σχέση τώρα με τη γρίπη. Δηλαδή, σε ό,τι καλά, εμείς θα πάρουμε αυτά τα μέτρα. Επιβάλλονται από κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
εισαγωγές γίνονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και ιατρικά πιστοποιητικά, ειδικά σε μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες. Απαγορεύεται, οι εισαγωγές απαγορεύονται, δεν υπάρχει κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Όπως επίσης είχαμε πει και άλλες φορές, νομίζω ότι ακόμη και αγορές όταν γίνονται ζώντων πτηνών πρέπει να υπάρχει κτηνιατρικό πιστοποιητικό. Επίσης, τα μέλη των γενηγετικών συλλόγων πρέπει να ενημερώνουν τις τοπικές κτηνιατρικές αρχές εάν βρουν ή διαπιστώσουν ασθένεια σε άγρια πτηνά. Στους κυνηγούς συγκεκριμένου είδους που έχετε αναφερθεί, θα πρέπει να παίρνουν ορισμένα μέτρα. Από τη στιγμή που υπάρχει, δηλαδή, αναφερόμαστε ότι υπάρχει αυτή η γρήπη τώρα, είτε ποιο στέλεχος είναι κλπ. Θα πρέπει, δηλαδή, να βάλει γάντια, παράδειγμα, αν πάρει μια άγρια πάρτια την οποία πάει να ξυπουπουλήσει, να φοράει γάντια. Να κοιτάξει, να μην με γυμνά χέρια, να πηγαίνει στα μάτια του, στο στόμα του κλπ. Είναι γενικά μέτρα προφύλαξης αυτά όταν χειριζόμαστε πτηνά ή ζώα ή κρέατα και τα οποία πιθανολογούμε να είναι μολυσμένα. Είναι γενική κανόνες υγιεινής, να το πω, που επιβάλλονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος Ορεστιάδας υπενθυμίζει στα μέλη του ότι το 15ήμερο ενδιάμεσων εκτόσεων δεν ισχύει για τον νομό Εύρου με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου. Κανονικά θα ισχύσουν οι ενδιάμεσες εκτόσεις το 2018 κατόπιν σχετικής απόφασης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Σάκης Ιγρέκης, επισημαίνει στα μέλη του Συλλόγου ότι δεν ισχύουν οι ενδιάμεσες εκτόσεις στο νομό Εύρου. Όσοι επαγγελματίες προβούν σε ενδιάμεσες εκτόσεις θα υποστούν τις κυρώσεις του νόμου. Κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποιες αποφάσεις όταν παίρνονται από την περιφέρεια πρέπει να τηρούνται. Οι κυρώσεις είναι εφάμιλες με αυτούς που δεν μπορούν να συνεργαστούν. Υπάρχει το τμήμα εμπορίου το οποίο βγαίνει έξω και κάνει την έρευνα για το ποιος έχει αναρτημένες πινακίδες και ποιος όχι. Τα πρόστιμα είναι τσουχτερά, από ό,τι ξέρουμε. Η δουλειά του Εμπορικού Συλλόγου, της Ορεστιάδος, αυτό θα το πω, είναι να προστατεύσει τα καταστήματα της Ορεστιάδος. Προς Θεού και σε καμία περίπτωση δεν είμαστε αντίθετοι με τα καταστήματα. Εμείς προστατεύουμε τα καταστήματα, γι' αυτό και βγάζουμε τις ανακοινώσεις, γι' αυτό και είμαστε πάντα κοντά στον καταστηματάρχη, στον έμπορο της Ορεστιάδας, να το τονίσω αυτό, γιατί είχαμε και μερικές διαφωνίες με μερικούς καταστηματάρχες. Θέλουμε να βοηθήσουμε την κατάσταση, όπως είπα, γιατί τα πρόστιμα είναι τσουχτερά και αυτόν τον καιρό, που τον είναι λόγο, δεν θα αντέξει κάποια επιχείρηση μικρή. Γι' αυτό και προσπαθούμε με ό,τι τρόπο βρούμε, είτε έγγραφο είτε είναι μέσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μας βοηθάτε πάρα πολύ και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Για να ενημερώνουμε τον κόσμο, για να μπορούμε να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις. Η καιρή είναι δύσκολη. Και θέλω να τονίσω επίσης το εξής, ότι όταν βγαίνει μία απόφαση από τον Περιφερειάρχη, ούτε ο Εμπορικός Σύλλογος, ούτε κανείς άλλος μπορεί να κάνει κάτι για να την αντικρούσει. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς, δεν θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκτόσεις, καθώς έχουν γίνει μετά την καλοκαιρινή περίοδο των εκτόσεων. Βγήκε μία απόφαση ότι δεν θα γίνουν τα δεκαήμερα σε όλο τον Εύρο. Έτσι, Αλεξανδρούπολη, σε όλα τα καταστήματα, Σουφλίδη, Δημότυχο, μέχρι και το Ορμένη, όπου υπάρχουν καταστήματα εμπορικά, δεν ισχύουν τα δεκαήμερα ή τα 15ήμερα εκτόσεων που ισχύουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και η απόφαση το λέει ρητά και την έχουμε στα χέρια μας, ότι σε κάθε περιφέρεια, ο περιφερειάρχης είναι αρμόδιος να κρίνει ποιο είναι το σωστό. Ή να κάνουν δεκαήμερα ή να κάνουν 15ήμερα ή να μην γίνει καθόλου. Η απόφαση του δικού μας περιφερειάρχη είναι να μην γίνουν καθόλου. Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για μη διεξαγωγή των εκτόσεων σχετίζεται με την επιθυμία των επαγγελματιών να μην γίνουν, καθώς η εποχή αλλάζει και με τις νέες παραλαβές είναι ασύμφορες οι εκτόσεις στην περίοδο αυτή. Γνώμη μου είναι ότι βοηθάει λίγο τους επαγγελματίες. Έτσι, σε ποια άποψη? Αλλάζουν σεζόν τα εμπορικά καταστήματα, τα περισσότερα. Έχουν καινούργια εμπορεύματα. Κάποια πράγματα που δεν τα έχουμε καταλάβει. Τα καινούργια εμπορεύματα, με το που τα παραλαμβάνει ο καταστηματάρχης, τα βγάζει κατευθείαν στην έκπτωση.
και χάνει το 10, το 20% που 10-20% για ένα επαγγελματία αυτή τη στιγμή, έτσι όπως μιλάμε, που έχουμε γίνει συνέτεροι με το κράτος, να το πούμε αυτό, είναι μεγάλη υπόθεση. Γιατί να το χάσει. Με αυτό το σκεπτικό ξεκινήσαμε όλοι για να κάνουμε κάτι καλό για τον τόπο μας. Επουδεμία περίπτωση δεν είμαστε εναντίον με τους καταστηματάρχες, το τονίζω αυτό, και με τον τόπο μας. Γιατί δεχόμαστε συνέχεια τηλεφωνήματα για αυτό το πράγμα. Πρέπει βέβαια να το βάλουμε στο μυαλό μας και να το πούμε ότι πάντα είμαστε πρώτοι στην ενημέρωση. Ενημερώνουμε και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εγγράφως τους, τους καταναλωτές, αλλά και περισσότερο παραπάνω τους εμπόρους. Άλλοι λένε ότι έχουν προσφορές κτλ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βάζουν τις πινακίδες στη βιτρίνα. Η προσφορά γίνεται κατόπιν αδείας από τον Εμπορικό Σύλλογο και από το Τμήμα Εμπορίου, μέσω του Εμπορικού Συλλόγου, και μπορεί να έχει μία προσφορά, ας πούμε, σε ένα, δύο, τρία προϊόντα, αλλά μέσα στο κατάστημα. Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργανώνει ο Ιεροψαλτικός Σύλλογος της Μητρόπολης για Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Θρασίβουλος Τανίτσας, με αφορμή τον πανηγυρισμό του ενωριακού ναού Παμεγής των Ταξιαρχών Σαγίνης Ορεστιάδας. Το επίκεντρο των εκδηλώσεων είναι η ψαλτική τέχνη και η συμβολή του Πατριάρχη Κυρίλου του Έκτου στο Βυζαντινό ύφος. Με επίκεντρο την ψαλτική τέχνη, ο Ιεροψαλτικός και Πολιστικός Σύλλογος της Ιεράς Μητρόπολης Δημοτήχου Ορεστιάδας και Σουφλίου, Θρασίβουλος Τανίτσας, σε συνεργασία με τον Φιλοκτηδευτικό Σύλλογο Αδρινοπόλεως, διοργανώνει εκδηλώσεις στις 7 και 8 Νοεμβρίου. 8 του μήνα, ο Ιερός Ναός Ταξιαρχών πανηγυρίζει και με αφορμή αυτή τη γιορτή δίνεται ευκαιρία στους κατοίκους της περιοχής να παρακολουθήσουν τις διήμερες ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Στα πλαίσια της δράσης του Ιεροψαλτικού και Πολιστικού Συλλόγου της Ιεράς Μητροπόλεως Δημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου, με την επωνυμία Θρασίβουλος Τανίτσας, προετοιμάζουμε μία εκδήλωση η οποία αφορά σε έναν καλεσμένο, ιδιαίτερο καλεσμένο που έχουμε, ορμόμενο εξ Αθηνών. Φέρει τον τίτλο του Άρχοντος Μουσικοδιδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον κύριο Θεόδωρο Βασιλικό. Ο κύριος Βασιλικός είναι γνωστός στις τάξεις του Ιεροψαλτικού Κύκλου. Μιλάμε για την κορυφή, αν όχι την κορυφή της Ελλάδος, έναν από τους πλέον κορυφαίους ιεροψάλτες της Ελλάδος, που είναι μεγάλη τιμή που μπορούμε και τον καταφέραμε να τον φέρουμε στην Ορεστιάδα. Το θέμα που θα μας αναλύσει και θα μας αναφέρει είναι το ύφος της ψαλτικής τέχνης. Τι εννοούμε όταν λέμε ύφος ψαλτικής τέχνης? Ο τρόπος με τον οποίο ψάλουμε. Όπως όλοι διαπιστώνετε, στην Εκκλησία μέσα δεν τραγουδάμε, δεν μυρολογούμε, έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο στυλ για να ψάλουμε. Αυτό θα μας αναλύσει ο ιεροψάλτης ο οποίος έχουμε καλεσμένο. Πλην όμως δεν αφορά μόνο τους ιεροψάλτες, αλλά και το ευρύ κοινό που όλοι λίγο πολύ έχουμε πάει στην Εκκλησία. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν ομιλία για την καθοριστική συμβολή του Πατριάρχη Κυρίλλου του Έκτου στην ψαλτική τέχνη. Το όλο σκεπτικό της εκδήλωσης αυτής είναι ένας σκοπός που έχει θέσει ο Σύλλογος εδώ και 2-3 χρόνια, να αναδείξουμε τη συμβολή και το έργο ενός δικού μας ανθρώπου, ενός προγόνου μας που οι δημότες της Ορεστιάδας πρέπει να είναι περήφανοι γι' αυτό, ο οποίος έχει συμβάλει τα μέγιστα ώστε να γίνει η νέα παρεσημαντική, τα νέα σημάδια της Βυζαντινής μουσικής. Αυτός δεν είναι άλλος από τον Πατριάρχη Κύριλλο τον Έκτο, τον Αδριανοπολίτη, το οποίο το άγαλμα δεσπόζει και κοσμεί το Δημαρχείο της Ορεστιάδος. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος είχε την ιδέα τότε να αλλάξει την παλιά παρεσημαντική, δηλαδή τα παλιά σημάδια της Βυζαντινής μουσικής, καθότι ήταν πολύ μεγάλος αριθμός και δύσκολο να μάθει κάποιος Βυζαντινή μουσική. Είχε την πρωτότυπη ιδέα να μετατρέψει τα παλιά σημάδια στα νέα σημάδια που βλέπουμε και διαβάζουμε στις εκκλησίες στη Βυζαντινή μουσική. Έχουμε έναν θησαυρό, έναν πλούτο στην Ορεστιάδα που οφείλουμε να τον αναδείξουμε και να τον εκμεταλλευτούμε. Σκοπός, σε βάθος χρόνου βέβαια, είναι να καθιερωθεί ένα πανελλήνιο φεστιβάλ Βυζαντινής μουσικής στην πόλη της Ορεστιάδος προς τιμήν του Πατριάρχου Κυρίλλου Έκτου τον Αδριανοπολίτη. Ο ομιλητής για το έργο του Πατριάρχου θα είναι ο γνωστός σε όλους δικός μας άνθρωπος Ρυζιώτης Γεώργιος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός, συγγραφέας, ερευνητής.
Η εκδήλωση, πέρα από τις γνώσεις σχετικά με την ψαλτική τέχνη και το ύφος της, θα συμπεριλαμβάνει και πολλά στοιχεία ιστορικά. Η εκδήλωση του συλλόγου μας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 του μηνός Νοεμβρίου στις 6:30 το απόγευμα στο θεατρικό εργαστήριο του Διόνυσου, που είναι γνωστό. Θα έχουμε την ομιλία του Ιεροψάλτου. Καλούμε τον κόσμο να παρευρεθεί, να τιμήσουμε αυτόν τον ψάλτη που μας έκανε μέγιστη τιμή να έρθει στον τόπο μας. Επίσης, ο καλεσμένος μας θα ψάλει στον πανηγυρίζοντα ιερό ναό Παμεγίστοντα Ξερχών Σαγίνης Οριστιάδος στις 7 του μηνός στον Εσπερινό, καθώς επίσης και την κυριώνυμο ημέρα, 8 του μηνός, το πρωί στον Όρθο και στη Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της εκδήλωσής μας, περίπου στις 8.30 με 9 η ώρα υπολογίζουμε, θα υπάρχει μια συναιστίαση των μελών και καθώς και επίσης και όποιος επιθυμεί να παρευρεθεί στο οικογενειακό κέντρο Principal στην Καβίλη Οριστιάδος, όπου εκεί έχουμε μια άλλη έκπληξη. Θα έχουμε φιλοξενούμενους τα παιδιά, τους ποντίους φοιτητές, οι ακρίτες. Είναι ένας νέος σύλλογος που έχει ιδρυθεί στο Πανεπιστήμιο της Οριστιάδος και θα μας παρουσιάσουν τους δικούς τους εντυπωσιακούς ποντιακούς χορούς. Καλούμε τον κόσμο, όσοι έχουν την ευχέρεια, νωρίς θα είναι, είναι η μέρα γιορτής, όσοι θέλουν να έρθουν και να γιορτάσουν μαζί μας, να παρευρεθούν στην εκδήλωση αυτή. Συνεχίζει τη δράση του το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Ορεστιάδας, τα μέλη του οποίου δίνουν το εθελοντικό παρόν σε κάθε εκδήλωση στα όρια του Δήμου. Η προσπάθεια των μελών είναι να συμπαραστέκονται σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη με τη συνδρομή όσων πολιτών θέλουν να βοηθήσουν στο αξιόλογο έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και σε καιρό ειρήνης. Με στόχο τη συνδρομή στους συνανθρώπους που έχουν ανάγκη, το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Ορεστιάδας συνεχίζει τις δράσεις του, επιβεβαιώνοντας έτσι το διαχρονικό μήνυμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, που είναι η βοήθεια και η εθελοντική προσφορά στον συνάνθρωπο. Το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού της Ορεστιάδος συνεχίζουμε κανονικά τις δράσεις μας δυναμικά. Με την τελευταία δράση μας, η οποία ήταν η συμμετοχή στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Συνεχίζουμε το τμήμα Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγωσιστών. Συνεχίζει όλες τις υγειονομικές καλύψεις. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς, ομάδες και γενικά όπου μας καλούν. Συμμετείχαμε επίσης στην υγειονομική κάλυψη του τρίτου meeting κολύμβησης που πραγματοποιήθηκε στην πόλη μας τον τελευταίο καιρό, όπου συμμετείχαν 500 αθλητές από Ελλάδα, Τουρκία και Βουλγαρία. Με απόλυτη επιτυχία. Συνεχίζουμε τις υγειονομικές καλύψεις τα Σαββατοκύριακα σε ό,τι αφορά την ομάδα μπάσκετ της πόλης μας, με απόλυτη επιτυχία, και γενικά προσπαθούμε να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που μας έχουν πραγματικά ανάγκη. Το μήνα Δεκέμβριο θα πραγματοποιήσουμε για δεύτερη χρονιά την εβδομάδα αλληλεγγύης από 4 μέχρι 8 Δεκεμβρίου. Είναι μια συνδιοργάνωση την οποία πραγματοποιεί ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Β' ΕΛΜΕ και η Ένωση Γονέων Οριστιάδας σε συνεργασία με το Περιφερειακό μας Τμήμα. Σκοπός, εκτός από το να συγκεντρώσουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τους συμπολίτες μας του Δήμου Οριστιάδος που έχουν ανάγκη, είναι να περάσουμε και ένα μήνυμα στα παιδιά, όπου θέλουμε να προβληματιστούν τα παιδιά και να περάσουμε στο μυαλό τους τις έννοιες της αλληλεγγύης, της βοήθειας προς τον συνάνθρωπο. Γιατί αυτά τα παιδιά θα είναι ουσιαστικά οι πολίτες του αύριο, του Δήμου μας και της χώρας μας. Οι δράσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού πανελλαδικά και στο Περιφερειακό Τμήμα της Ορεστιάδας έχουν την ανάγκη της συνδρομής και της στήριξης των πολιτών για να μπορούν να συνεχίζονται. Η βοήθεια από όπου και αν προέρχεται είναι η κινητήρια δύναμη να συνεχίσει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός να στέκεται αρρωγός σε όσους έχουν ανάγκη. Ο κόσμος ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας, όπου μπορεί ο καθένας και όσο μπορεί ο καθένας. Εμείς καλούμε τον κόσμο να μας βοηθήσει. Πραγματικά δεν περισσεύει κανείς. Ευχαριστούμε όλους τους εθελοντές του Περιφερειακού μας Τμήματος και του Τμήματος Σαμαριτών, Διασωστών και Ναυαγωσιστών και του Τμήματος Κοινωνικής Πρόνοιας που συμμετέχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε. Πραγματικά δεν περισσεύει κανείς. Φέτος, για πρώτη φορά, αποφασίσαμε ως Περιφερειακό Τμήμα να εκδώσουμε ένα ημερολόγιο για το έτος 2018, το οποίο θα προσπαθήσουμε να το διαθέσουμε στους συμπολίτες μας, σε όποιον θέλει, ώστε να στηριχθεί η προσπάθειά μας οικονομικά και για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το πολύτιμο έργο που προσφέρει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Περιφερειακό Τμήμα Οριστιάδος. Το ημερολόγιο θα βρίσκεται στα γραφεία μας στην Οδό Κωνσταντινούπολεως. Από εκεί και πέρα, όποιος ενδιαφέρεται, μπορεί και μέσω Facebook να μας βρει
και να στείλει ένα email στο οριστιάδα@redcross.gr, όπου θα του δώσουμε εμείς πληροφορίες που μπορεί να το προμηθευτεί